είναι η μόδα, καλή ερώτηση. Το Θεαθήνε. Το Θεαθήνε. Ποιο είναι το Θεαθήνε, θα βάλω κι άλλο λουλούδι. Δεν βλέπω πολύ άλλο. Λοιπόν, έχει από την άλλη. Το Θεαθήνε είναι το κλασικό φαινόμενο της εποχής μας. Δηλαδή, είναι κάποια. Το βάλα καλά. Πάρα πολύ καλά. Σίγουρα. Πετάγεται μήπως κάτι. Για δώστε μου λίγο καλό ένα πλάνο να με δω, να με ελέγξω, αν είμαι εντάξει, αν είμαι οκ. Εντάξει, καλά είμαι. Αχ, έχω δύο. Μ' αρέσει. Σαν κερατάκια δεν είναι. Κανένα τραγούδι για κερατάκια δεν βγάλατε όμως. Γιατί είπες και έτσι. Όχι, το έχουμε. Το έχουμε στο σπίτι, απλά δεν είναι τελειωμένο ακόμα. Αλήθεια, λέτε. Ναι. Και περίπου πώς πάει, αφού δεν θα το ακούσουμε, αλλά τουλάχιστον στο περίπου. Το έχουμε στο περίπου. Δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Γιατί μην ξεχνά ότι είμαστε στον αέρα. Θα τα ακούσετε λίγο συντόμως. Είναι τέλειο. Μέχρι τέλη καλοκαιριού θα είναι έτοιμο. Βέβαια. Δεν φαντάζομαι το διάστημα που έτσι έχουμε να τα πούμε να μου έχετε μείνει στάσιμο. Όχι, γιατί αν περάσει το καλοκαίρι θα μεγαλώσει ένα κέρατο ακόμη και δεν. Θα βρίσκουν μετά πάνω στις λάμπες. Έτσι, θα βρίσκουν παντού. Δεν θα μπορούμε να περάσουμε από την καμάρα. Αλλά εγώ, δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι κέρατα ακόμα δεν έχω. Κοίταξε, Λίνα. Έτσι νομίζω, βέβαια. Αν σκέψει λίγο το κεφάλι, πράγματι δεν έχει. Ναι, για δες λίγο. Είναι πολύ μικρά και δεν φτάνουν μέχρι εκεί. Λοιπόν, ποιο τραγούδι είπαμε θα απολαύσουμε, είναι τη μόδα. Λοιπόν, είναι τη μόδα. Ωραία. Είναι τη μόδα. Ναι, τις άλλες φορές μου κάνει και μια εισαγωγή όταν ήταν να πούμε ένα τραγούδι. Τώρα γιατί μου το χαλάς και δεν μου κάνει έτσι μια μικρή εισαγωγούλα το ζωδούλι και όπως μου κάνει τις άλλες φορές. Για ποιο? Για τη μόδα. Τη μόδα. Κάνε ένα. Είναι της μόδας, είναι της μόδας, το Θεαθήνε, έργε της Λόρδας. Είναι της μόδας, είναι της μόδας, το Θεαθήνε και της Λόρδας. Τέλεια!